Άρα η πραγματικότητα μας βάζει τα ερωτήματα πιεστικά. Ή αλλάζουμε ή, όπως λέει το παλιό σύνθημα, βουλιάζουμε. Μόνο που τα πλαστικά κάποια δεν βουλιάζουν και τα βλέπουμε παντού, και αυτά που βουλιάζουν ακόμα πιο επικίνδυνα. Άρα η ανθρωπότητα πια σε πλανητικό επίπεδο πρέπει να δώσει απαντήσεις. Και είναι πολύ θετικό που οι Κινέζοι κάνουν και αυτοί, γιατί βλέπουμε διαφορετική Κίνα. Μέχρι το 19 πρέπει να έχουμε 90 σακούλες ανά άτομο. Και μέχρι το 24 πρέπει να έχουμε 40 σακούλες ανά άτομο. Στη Βρετανία το 16 βάλανε ένα φόρο, 5 πένες, όπως βάλαμε εμείς τα 4 λεπτά. 9 δισεκατομμύρια σακούλες λιγότερες έχουν χρησιμοποιηθεί από τότε. Που σημαίνει 9 δισεκατομμύρια σακούλες δεν πάνε στην ανακύκλωση, δεν τις παίρνει ο αέρας να τις στείλει μέσα στη θάλασσα, δεν περνάνε στα ψάρια μας. Αυτό μόνο από ένα μικρό φόρο των 5 πενών, 5 λεπτών. Έπαιρνε το γάλα σε γυάλι, έπαιρνε το μπουκάλι, κόστιζε παραπάνω, ένα τέταρτο παραπάνω, αλλά το επέστρεφε και έπαιρνε τα χρήματά σου πίσω. Οπότε είχε ένα κίνητρο, αυτό γιατί να μην γίνει και για τα πλαστικά μπουκάλια, γιατί και αυτά είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.